Η προοπτική ανάπτυξη στις κρουαζιέρες αποτελεί προτεραιότητα για το λιμενικό ταμείο του Ρεθύμνου, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και σε συνδυασμό με τα απαραίτητα έργα υποδομής να μπορέσει σε βάθος χρόνου να καταστήσει το Ρέθυμνο προορισμό κρουαζιέρας. Πραγματικά το Ρέθυμνο δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι γεγονός. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό συγκριτικά πλεονεκτήματα εναντί των υπολείπων πόλεων. Άρα λοιπόν εγώ προσωπικά θεωρώ και νομίζω και η πόλη ότι είναι ένας τομέας που πραγματικά, εάν και εφόσον τον δουλέψουμε από τώρα με συνέπεια, με μεθοδικότητα και με στρατηγική, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει τον μεγαλύτερο μοχλό ανάπτυξης για το μέλλον της πόλης μας και του τόπου μας γενικότερα. Αν και χωροταξικά το λιμάνι ενδείκνυται για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, μιας και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό κέντρο και την παραλία, ωστόσο μεγάλο αγκάθι αποτελούν τα έργα υποδομής για να είναι δυνατή η υποδοχή μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει την οποιαδήποτε εταιρεία για το τι προορισμούς θα βγάλει στην εκδρομή της, είναι η ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα, πέρα λοιπόν από τις αυτονόητα που είναι οι υποδομές, είναι οι προϋποθέσεις, το περιβάλλον και της πόλης και της ευρύτερης περιοχής που θα προκαλέσει, θα γίνει ελκυστικό για να έρθουν να γίνουν τόπες προορισμού. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν για το λιμενικό ταμείο σανίδα σωτηρίας. Γι' αυτό έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν ένα μερίδιο χρηματοδότησης, καθώς φαίνεται ότι η κρουαζιέρα θα αποτελέσει ισχυρότατη τονωτική ένεση για την οικονομία του νομού. Το Ρέθυμνο μπορεί να αποτελέσει πραγματικά αυτή η κρουαζιέρα να στοχεύσει πάνω εκεί και να έχει πάρα πολύ θεαματικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η κρουαζιέρα είναι το πλέον προγραμματισμένος τρόπος τουρισμού. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν το καράβι ξέρει πού θα πιάσει, τι ώρα θα πιάσει και τι ώρα θα αναχωρήσει. Η εκδρομή λοιπόν πουλιέται 1,5 χρόνο πριν γίνει. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θέλει πάρα πολύ σοβαρό προγραμματισμό και συνέπεια. Αν δουλέψουμε, ξαναλέω, με συνέπεια θα τα καταφέρουμε και τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο για την ανάπτυξη του τόπου αυτού.